Είναι μια ωραία μέρα. Θα ξεκινήσω με αυτό που μου είπε μια φίλη μου ακτιβίστρια πριν 2 μέρες. Μου λέει, είναι απίστευτο συνέστημα, λέει. Ξαφνικά νιώθω ορατή. Νιώθω ότι υπάρχω, ότι αναγνωρίζομαι. Και αρχίζω να αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, παρόλους τους αγώνες και τον ακτιβισμό που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη στιγμή με τρόπο θετικό, μέσα από τον νόμο αυτό που κατεβαίνει και όχι μέσα από τα στερεότυπα, τα ομοφοβικά, τα αρνητικά. Ένας άλλος γκέι ακτιβιστής λέει, τόσα χρόνια ακτιβιστής και η μάνα μου το συνειδητοποίησε τώρα ότι με το σύμφωνο ότι είμαι εντάξει, ότι δεν είμαι το πρόβλημα, ότι το πρόβλημα είναι η ομοφοβία των άλλων και όχι εγώ. Το σύμφωνο λοιπόν που έρχεται σήμερα, το διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης για ετερόφιλα και ομόφιλα ζευγάρια, είναι κάτι στοιχειώδες και αυτονόητο. Χαιρόμαστε όμως, γιατί αυτό το στοιχειώδες και το αυτονόητο είχε μεγάλο αγώνα για να φτάσει μέχρι εδώ και μεγάλο αγώνα από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Παρόλο που ήταν υποχρέωσή μας και με την καταδίκη που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε αποτελούσε ρητή υποχρέωσή μας. Είναι λοιπόν μια μεγάλη μέρα σήμερα, όχι μόνο για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά είναι μια μεγάλη... Σας παρακαλώ, ακούω. Είναι μια μεγάλη μέρα για τα δικαιώματα και την ισονομία στη χώρα μας. Το σύμφωνο έχει μια τομή, θεσμοθετεί 2 πράγματα. Το πρώτο, την άρση των διακρίσεων εις βάρος των συμπολιτών μας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Και το δεύτερο, αναβαθμίζει το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια, αφού για πρώτη φορά αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί ανάμεσα στους συντρόφους όπως και στους συζύγους, με όλα τα δικαιώματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά, φορολογικά, κληρονομικά κλπ. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως είπα, στην κατεύθυνση της ισονομίας. Όμως νομίζω ότι θα κρυθούμε αν δεν σταματήσουμε εκεί, αν προχωρήσουμε σύντομα στη θέσπιση του πολιτικού γάμου που είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ από το ιδρυτικό του συνέδριο και στην αναγνώριση, την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου για τα τρανς άτομα. Σε όλη την προηγούμενη περίοδο στη Βουλή, όταν συζητιόταν το σύμφωνο, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ θέλω να θέσω κάποια θέματα και να πω μερικά πράγματα που τα θεωρώ αυτονόητα, όμως από τη συζήτηση που έγινε δεν είναι αυτονόητα. Να ξεκινήσω με το αυτονόητο. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι επιλογή. Ακούστηκε πάρα πολλές φορές αν επιλέξουν. Δεν είναι επιλογή, είναι σεξουαλικός προσανατολισμός. Είναι κομμάτι της φύσης του ανθρώπου, του ατόμου και έκφραση της σεξουαλικότητάς του. Δεν το επιλέγει. Κανείς δεν επιλέγει να ζήσει το δύσκολο βίο. Επίσης δεν είναι παρεκτροπή. Έχει αποφανθεί η διεθνής επιστημονική κοινότητα γι' αυτό εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει τίποτα το παθολογικό. Είναι μια υγιής έκφραση σεξουαλικού προσανατολισμού. Και το λέω αυτό γιατί ακούστηκαν αρκετά σχόλια τα οποία ήταν ομοφοβικά μέσα στην αίθουσα. Επίσης ακούστηκε το εξής επιχείρημα. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας ιδιωτικά. Τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Ούτε εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Αυτό μπορεί να το ρυθμίσει μόνος του, αν ακολουθεί το Κάμα Σούτρα ή οτιδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει το κράτος και τα δικαιώματα που διασφαλίζει το κράτος απέναντι στους πολίτες. Διότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά το δημόσιο βίο και το δημόσιο χώρο. Αφορά δηλαδή το αν είναι πολίτες με β' κατηγορίας ή πολίτες ορατοί με ισονομία. Επίσης θα πω και κάτι άλλο, γιατί μιλάμε μόνο για το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ας σκεφτούμε ότι η αναγνώριση της σχέσης 2 ανθρώπων ενέχει και την αγάπη. Το σύμφωνο λοιπόν αναγνωρίζει τη δυνατότητα οι 2 άνθρωποι αυτοί να μπορούν να ζήσουν μια σχέση αγάπης και ό,τι άλλο εμπεριέχει αυτή η σχέση, βέβαια δεν θέλω να την εξειδανικεύσω,
και αυτό να μπορεί να εκφραστεί στο δημόσιο χώρο. Με το σύμφωνο συμβίωσης, που είναι θέμα που αφορά τη δημόσια ζωή, μπορεί ένας σύντροφος να ασφαλίζει τον άλλο του σύντροφο, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Μπορεί και ειδικά σε περιόδους ανεργίας. Μπορεί να πάρει άδεια μαζί το καλοκαίρι. Μπορεί να συνυπηρετήσει στην ίδια πόλη. Μπορεί όταν βρίσκεται στην εντατική να μπει μέσα και να ρωτήσει πώς είναι η υγεία του και να μάθει πληροφορίες. Μπορεί όταν πεθάνει να παραμείνει στο σπίτι το δικό του, στο κοινό του σπίτι και να μην αναγκαστεί να φύγει για να το πάρουν οι άλλοι συγγενείς. Μπορεί να κληρονομήσει τα υπάρχοντα και τα αγαθά που μαζί συνδημιουργήσανε. Μπορεί ουσιαστικά να οραματιστεί τη ζωή του μαζί με έναν άλλον σε ένα πλαίσιο οικογενειακής ζωής. Αυτό μου το έχουν πει πολλά νέα παιδιά, ότι για μας λέτε να συμβεί, δηλαδή θα μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου στο μέλλον με ένα σύντροφο. Ακούστηκαν πολλά και για το σεβασμό της παράδοσης. Θέλω να παραθέσω αυτά που είπε ο δικαστής Ρίτσαρντ Πόστνερ, που είναι ομοσπονδιακός δικαστής στην Αμερική, όταν απαντούσε, όταν τοποθετήθηκε εναντίον της απόφασης της πολιτείας του Wisconsin, το οποίο έλεγε ότι δεν επιτρέπονται γάμοι ομοφιλοφίλων. Αυτός είναι ένας ρεπουμπλικάνος δικαστής, μεγάλη φυσιογνωμία, νομική, που τον έβαλε ο Ρίγκαν, νομίζω. Λοιπόν, και έλεγε, παλιότερα η παράδοση δεν επέτρεπε το γάμο ανάμεσα σε λευκούς και μαύρους. Ωστόσο, αυτή η παράδοση ξεπεράστηκε. Η απαγόρευση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί μια παράδοση μίσους και άγριων διακρίσεων. Η απόφαση του δικαστηρίου, του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, λοιπόν, κατέληγε. Αντικείμενο αυτής της υπόθεσης δεν είναι το αν η γάμη μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι συνεπής ή ασυνεπής με τις διδασκαλίες μιας συγκεκριμένης θρησκείας, αν θα πρέπει να ενθαρρύνονται ή να αποθαρρύνονται. Πολύ απλά, αυτή η υπόθεση αφορά την ελευθερία και την ισότητα τους δύο ακρογωνιαίους λίθους των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να υστερεί σε θέματα δημοκρατίας. Το Ελληνικό Σύνταγμα λέει στα άρθρα του ότι η κοινωνία αποτελεί θεμέλιο του έθνους, αλλά πουθενά δεν λέει ότι αυτό αφορά μόνο την ετερόφιλη οικογένεια. Με συγχωρείτε, ότι η οικογένεια αποτελεί θεμέλιο του έθνους. Η έννοια της οικογένειας μεταβάλλεται. Όσον αφορά τα ετερόφιλα ζευγάρια, παλιότερα υπήρχε μόνο ο θεσμός του θρησκευτικού γάμου. Στη συνέχεια θεσμοθετήθηκε ο πολιτικός γάμος. Τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες που δεν έχουμε αναγνωρίσει στην Ευρώπη, που δεν έχουμε αναγνωρίσει σύμφωνο συμβίωση πολιτικό γάμο. Μέχρι και η Ιρλανδία πρόσφατα, με δημοψήφισμα 62% υπέρ του πολιτικού γάμου, ψήφισε πολιτικό γάμο. Μια πάρα πολύ καθολική χώρα. Θα κάνω μια παρένθεση. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν αφορά την τεκνοθεσία, δεν αφορά την παιδοθεσία. Είναι ένα θέμα ξεκάθαρο. Αυτό έχει συζήτηση. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές τοποθετήσεις. Η γνώμη μου, καταρχήν, εμένα η προσωπική, είμαι υπέρ της τεκνοθεσίας. Αυτό όμως εδώ τέθηκε μέσα στη συζήτηση εκ του πονηρού. Πολλοί επικεντρώθηκαν με τρόπο δημαγωγικό στο θέμα και το επικαλέστηκαν ως φόβητρο και ως δούριο ύπο ή ως μπαμπούλα για να αρνηθούμε ουσιαστικά το σύμφωνο συμβίωσης. Κυρίε συνάδελφοι, επειδή σας ακούω, Θα με διευκολύνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια, επειδή λειτουργούμε και εκπαιδευτικά εδώ μέσα, για αυτό το θέμα. Που δεν αφορά το νομοσχέδιο, αφορά τη συζήτηση όμως που διεξάχθηκε πριν. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά στα ομόφυλα ζευγάρια αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με τα παιδιά στα ετερόφυλα ζευγάρια. Και πολλές φορές οι γονείς είναι πιο συνειδητοί, γιατί το θέλουν, έχουν προσπαθήσει πολύ για να αποκτήσουν το παιδί. Και το παιδί βασικά χρειάζεται αγάπη. Και θα μου επιτρέψετε μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο να καταθέσω κάτι προσωπικό. Στην Αμερική για 3 χρόνια ζούσα με ένα ζευγάρι γκέι λεσβιών
γυναικών που είχαν ένα παιδί. Ήταν καθηγήτριες στο Πανεπιστήμιο το Portland State University. Η αγάπη και η δημιουργικότητα, το περιβάλλον που έζησα, που είχε το παιδί, είναι αξιοζήλευτο. Στο σχολείο τα βιβλία είχαν εικόνες γυναικών και αντρών με οικογένειες. Έτσι το είχε το εκπαιδευτικό σύστημα. Υπήρχε μέσα στο σύλλογο κομμάτι γονέων που ήταν γκέι. Και οι άνθρωποι αγωνίζονταν, είτε ετερόφιλοι είτε ομοφιλόφιλοι, αγωνίζονταν για τα παιδιά τους. Και οι αγώνες ήταν κοινοί. Και όλα αυτά τα λέω, γιατί αυτά ακούστηκαν σαν φόβητρο εδώ μέσα. Το νομοσχέδιο δεν αφορά την τεκνοθεσία. Η συζήτηση όμως δεν πρέπει να παίρνει τέτοιες εκφάνσεις και να παρουσιάζονται ως μπαμπούλες. Αυτά θα τα συζητήσουμε στο μέλλον. Είναι σοβαρά πράγματα και πρέπει να τα δούμε με τρόπο νυφάλιο και επιστημονικό. Τώρα έρχομαι στα άρθρα. Νομίζω ότι έγινε μία αλλαγή στο άρθρο 12 που πρέπει να τη δούμε, γιατί νομίζω από παρανόηση αλλάχθηκε με τέτοιο τρόπο που αφήνει τα περιουσιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα εκτός. Πρέπει να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός είναι ενήμερος και το κοιτάζει. Στο άρθρο 3 λέει ότι λόγος ακύρωσης του συμφώνου μπορεί να είναι κάποιος, όποιος το ζητήσει, γιατί έχει ένομο συμφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας για νόμους δημόσιας τάξης. Επειδή ο όρος δημόσιας τάξης μπορεί να δημιουργήσει παρερμηνίες, πρέπει να σκεφτούμε και μια άλλη διατύπωση. Για παράδειγμα, καθώς ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτος, αν το σύμφωνο είναι άκυρο για τους λόγους του προηγούμενου άρθρου. Το νομοσχέδιο που κατατίθεται είναι σημαντικό, γιατί πέρα από το σύμφωνο συμβίωσης έχει και άλλες εξαιρετικές διατάξεις. Θεσπίζει τη δημιουργία ενός εθνικού συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, το οποίο προβαίνει στο σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας και τη διασφάλιση και την προστασία ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας. Επίσης, έχουμε τροποποίηση της διάταξης για το έγκλημα που τελείται με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και αντικειμενοποιούνται τα στοιχεία του. Από εκεί που είχαμε την έννοια του μίσους, βάζουμε εξωτερικά και αντικειμενικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην προϋποθέτεται καταβύθιση στον ψυχικό κόσμο του δράστη. Θεωρούμε πολύ σημαντική, ενώ θετική, η προσθήκη για τα χαρακτηριστικά φύλου στο άρθρο 81α. Για το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Στο άρθρο 361α ποινικοποιείται τα συσίτια και άλλες πράξεις, όπως οι αιμοδοσίες, που γίνονται μόνο με μοναδικό κριτήριο την καταγωγή, το χρώμα και τη θρησκεία. Συσίτια, αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες κλπ. Αυτό ποινικοποιείται. Θεωρούμε ότι τέτοιες πράξεις ήταν μια έμπρακτη εκδήλωση και διαφήμιση του ρατσισμού και χαιρόμαστε πολύ που φεύγουν. Η διάταξη για τις μωρομάνες. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτήν. Μέσα από το νομοσχέδιο οι μωρομάνες θα έχουν τη δυνατότητα να εκτείουν τις ποινές τους κατοίκων και μετά από πρότασή μας και να μην μεγαλώνουν τα παιδιά στις φυλακές. Είναι ένα αίτημα που έχει ευρύτατη αποδοχή. Και είναι βαθύτατα ανθρωπιστικό. Η Επιτροπή Σοφρονιστικού επισκεφτήκαμε τις φυλακές της Στίβας και είδαμε την κατάσταση. Είδαμε παιδάκια 3 χρονών που δεν έχουν βγει ποτέ από τη φυλακή. Τα περισσότερα δεν βγαίνουν ούτε για προαυλισμό. Δεν πρέπει τα παιδιά τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής τους να μεγαλώνουν εκεί. Το Υπουργείο αποδέχτηκε την πρόταση. Διεύρυνε την ηλικία των παιδιών μέχρι 8 χρονών. Είναι πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να διευρύνει και το όριο της ποινής για τις μωρομάνες μέχρι τα 15 έτη. Και αυτό γιατί όταν ζητήσαμε πόσες γυναίκες βγαίνουν με τον νόμο έτσι όπως θα βγει, δεν βγαίνει καμία με τα 10 χρόνια κάθριξης. Τα 10 χρόνια κάθριξης βγαίνουν μόνο 2 τσιγκάνες που δεν έχουν μόνιμη κατοικία αυτή τη στιγμή. Άρα ο νόμος πρακτικά μένει ανενεργός. Ούτως ή άλλως, για να γίνει κατοίκον έκτηση, πρέπει να υπάρχει θα περνάει από δικαστική κρίση, οπότε θα υπάρχουν τα εχέγγυα.
Άλλη μια σημαντική διάταξη είναι η κατάργηση του τυποκτόνου νόμου, του διαβόητου τυποκτόνου νόμου. Ο νόμος αυτός ήταν βραχνάς και για τους δημοσιογράφους και την ελεύθερη έκφραση της δημοσιογραφίας και οδηγούσε σε φαινόμενα αυτολογοκρισίας. Και έτσι η κατάργησή του είναι πάρα πολύ θετική, αποτελούσε αίτημα όλου του δημοσιογραφικού κόσμου, των διεθνών δημοσιογραφικών ενώσεων και οργανώσεων δικαιωμάτων του εξωτερικού και εδώ. Επίσης, είναι πολύ θετική η κατάργηση υποχρεωτικής δωρεάς σε ΜΚΟ ως προϋπόθεση αναστολής ή απόλυσης φυλακισμένου. Είχαμε δει στις φυλακές να μένει κόσμος μέσα, γιατί δεν είχε 2.000 και 5.000 για να βγει όταν είχε τελειώσει η ποινή του, που έπρεπε να καταθέσει σε ΜΚΟ, π.χ. το χαμόγελο του παιδιού. Είναι μια διάταξη αδιανόητη, η οποία καταργείται. Επίσης, το βραχιολάκι προεκτείνεται για γυναίκες, με αυτή την τροποποίηση που έρχεται τώρα του νόμου, με υπόδικους και μπαίνει πιλωτικά για γυναίκες και για υπόδικους και επεκτείνεται και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω για το άρθρο 347. Είναι του ποινικού κώδικα. Είναι περί ασέλγειας παραφύσης που έχει διαφορετικό όριο ηλικίας ουσιαστικά για άντρες και για γυναίκες. Πρόκειται για μια απαρχαιωμένη διάταξη, την κατάργηση της οποίας προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από το 2004 και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από το 2005. Συνιστά πάγιο αίτημα των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων και όλων των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Ουσιαστικά στιγματίζει μια κατηγορία προσώπων και εμέσως ποινικοποιεί την ομοφιλοφιλία. Είναι απομεινάρι άλλων εποχών και για λόγους λοιπόν συμβολικούς αλλά και πρακτικούς πρέπει να καταργηθεί. Κύριε Υπουργέ, αισθάνομαι και πάλι την ανάγκη, όπως έχω κάνει και στις προηγούμενες τοποθετήσεις μου, όχι ως εισηγήτρια αλλά ως βουλευτής, να σας μιλήσω για το θέμα που αφορά τη γονική μέρημνα και την επιμέλεια παιδιών που βρίσκονται ή που είναι ήδη γεννημένα και βρίσκονται σε γκέι οικογένειες. Έχει κάνει σχετική πρόταση ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει καταθέσει τροπολογία το ποτάμι και την έχει υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Επειδή μιλάμε για παιδιά που υπάρχουν σε γκέι οικογένειες, παιδιά που στιγματίζονται, που μένουν ακάλυπτα, που αν πεθάνει ο ένας γονιός στο ζευγάρι, ο βιολογικός γονιός, το παιδί θα πάει σε έναν τρίτο συγγενή ή σε ίδρυμα. Αυτό δεν θέλουμε να το δούμε να συμβεί. Ξέρουμε την ευαισθησία σας και ξέρουμε ότι θα το φέρετε πάρα πολύ σύντομα. Επειδή όμως τα χρονικά πλαίσια μπορεί να είναι μεγάλα, θα σας παρακαλέσουμε να το φέρετε σήμερα. Αυτό αλλάζει, ναι. Αλλάζει. Θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι μια και για μας είναι μια σημαντική συζήτηση αυτή που θα γίνει σήμερα και θέλουμε να χαιρετήσουμε την αρχική βασική συνένεση που υπήρχε σαν κλίμα μέσα στις επιτροπές που ήταν πέρα από κόμματα γιατί ουσιαστικά το θέμα αφορά ένα μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας, τις οικογένειές μας, αφορά τα δικαιώματα και την ισονομία, αφορά τη δημοκρατία και τον εξυγχρονισμό της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Βασιλική Κατριβάλη.